Λοιπόν, έχω σήμερα ένα πολύ καλό θέμα για μας, το οποίο είναι γιατί αγοράζουμε. Σου έχει τύχει σίγουρα κάποιες φορές να είπες ότι θα πάω να πάρω κάτι που θέλω πάρα πολύ και έφυγα τρέχοντας, δεν το πήρα τελικά. Ή θα πάρω κάτι φτηνό γιατί μου αρκεί για να λύσω το πρόβλημά μου και πήρα τελικά το πιο ακριβό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Λοιπόν, ένα παράδειγμα. Πρόσφατα πήρα αυτό το κινητό για τη γυναίκα μου. Έπρεπε να το πάρω γιατί το δικό της χαλούσε συνέχεια, έσβηνε η μπαταρία, χαλούσε η οθόνη, τα είχε φτύσει εντελώς. Ήταν πάνω στο νοσοκομείο με την κόρη μου και έπρεπε κάπως να επικοινωνούμε. Οπότε έπρεπε να πάω στο κατάστημα να πάρω κάτι το οποίο θα αντέξει τουλάχιστον 6 μήνες, ώσπου να ανανεωθεί το συμβόλαιό μας και να πάρουμε κάτι καλύτερο. Κάτι το οποίο να μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Να ανεβάζει φωτογραφίες, να μπαίνει Facebook, Instagram, email. Οκ, smartphone, με φωτογραφική μηχανή. Μπαίνω μέσα, λέω εγώ, maximum 100 ευρώ, όριο, μπαίνω μέσα, βλέπω κάτι για 69. Android, φωτογραφική, super, να το πάρω να φύγω. Έρχεται η κοπέλα, της λέω την περίπτωση γιατί το θέλω, λέω, τι θες, τι λες εσύ, κάνει. Και πρόσεξε τώρα ποια είναι η διαφορά, γιατί συνήθως αυτά τα μαγαζιά που είναι τεχνολογικά, ξέρεις τι λένε. Ναι, κάνει μωρέ, αλλά ξέρεις τι, εγώ θα σου πρότεινα αυτό που είναι πιο ακριβό, γιατί έχει περισσότερη μνήμη, έχει μεγαλύτερο επεξεργαστή και έχει περισσότερα megapixel. Τι σημαίνει αυτό για μένα? Τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λέει. Ακριβώς αυτό είναι που δεν έκανε η κοπέλα, γιατί μου έδωσε ξαφνικά νόημα σε όλα αυτά εδώ πέρα, γιατί να πάρω το πιο ακριβό. Γιατί μου είπε ότι καλό το φτηνό, αλλά για την περίπτωσή σου που θέλει και επαγγελματικά να το χρησιμοποιήσει και να μην κολλάει και συνέχεια να κάνει restart και να βάλει και μια μνήμη για να μην κάνει backup κάθε μια εβδομάδα και να μπορεί να πεδάει μεταξύ των εφαρμογών χωρίς να κολλάει, θα σου έλεγα καλύτερα να πάρεις αυτό για 110. Εκεί που είχα το όριο 100, πήρα αυτό που έχει 110, γιατί μου έδωσε νόημα σε όλη αυτή την πληροφορία. Αλλά το κλειδί δεν ήταν αυτό. Αυτή μου έδωσε τα λογικά κίνητρα. Εγώ τα μετέφρασα σε συναισθηματικά κίνητρα. Το οποίο σημαίνει ότι αν κολλάει το φθηνό, σημαίνει 6 μήνες γκρίνια. Και για τους παντρεμένους θα με καταλάβουν τι εννοώ. Οπότε, για να αποφύγω εγώ 6 μήνες γκρίνια, αξίζει να δώσω 40 ευρώ. Για μένα, για εκείνα τα λεπορία, 6 μήνες, ξανά, restart, backup, το ένα το άλλο. Οπότε, 40 ευρώ για 6 μήνες, αξίζει. Η μνήμη, τι είναι? Τα megapixel, τι είναι? Δεν ξέρουμε καν πώς φαίνονται, δεν ξέρουμε καν τι δουλειά κάνουν. Οπότε εκεί είναι η διαφορά ενός μέτριου προς κακού πολιτή με έναν καλό. Γιατί ο μέτριος σου μεταφέρει μόνο τις πληροφορίες, τα facts, αλλά ο καλός δίνει νόημα, σου δίνει τα λογικά κίνητρα. Και ο πολύ καλός πολιτής σου δίνει το συναισθηματικό λόγο γιατί να το πάρεις. Σου μεταφέρει και ειδικά όταν είσαι ανάμεσα ναι ή όχι, σου μεταφέρει περισσότερο πόνο. Οπότε η πολίτρια θα μπορούσε να μου πει, ξέρεις τι, θες να ακούς την γκρίνια, πάρε το φτηνό. Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, 40 ευρώ για 6 μήνες αξίζει. Εκεί θα με είχε κατευθείαν. Και εκεί είναι η μεγάλη διαφορά των μέτριων, των καλών και των πολύ καλών πολιτών που κατανοούν το προϊόν και τι σημαίνει για μένα, γιατί εγώ αγοράζω για τους δικούς μου λόγους, όχι τους δικούς σου. Για άλλους είναι ένας λόγος το μιλαράκι πάνω στο κινητό, το δαγκωμένο. Για τους άλλους δεν είναι. Ποιοι είναι δικοί μου λόγοι που θέλω να αγοράσω? Εκεί είναι η διαφορά. Και λιγότεροι δίνουν σημασία στο συναίσθημα και πατάνε πάνω στα λογικά κίνητρα τα οποία δεν αρκούν. Δεν αρκούν για να με σμπρώξει προς την πώληση. Θέλει συναίσθημα και ειδικά πόνο. Και δεν είναι κακό, αν ισχύει αυτό που επικοινωνείς. Συμφωνείς? Για πες μου, από κάτω. Έχει σχόλια.